Beauty Bobby, τι tubers μου, τι κάνετε! Και αφού είπαμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά από 0 μέχρι 2, πάμε να πούμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω για διάβασμα σε λίγο, ανοίγει το αναγνωστήριο. Να πούμε τα χαρακτηριστικά από 2 μέχρι 7 ετών. Τα παιδάκια μας λοιπόν από 2 μέχρι 7 ετών έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκεί έξω, πέρα από τον δικό τους εσωτερικό κόσμο. Δηλαδή αρχίζουν να διαχωρίζουν την ύλη από τη σκέψη, την πραγματικότητα με αυτό που θέλουν τα ίδια. Και κατακτάται σε αυτή την ηλικία γύρω στα 7 χρόνια ο ρεαλισμός, που τα παιδάκια μας αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και ότι αυτό που θέλουν τα ίδια, αυτό που θα ήθελαν, αυτό που σκέφτονται, δεν μπορεί να συμβεί αν δεν στέκει ρεαλιστικά. Ας πούμε, γύρω στα 5-6 χρόνια, όσο πλησιάζουμε προς τα 7 καλύτερα, ένα παιδάκι μπορεί να αντιληφθεί ότι το νέο του αδερφάκι δεν μπορούν οι γονείς να το γυρίσουν πίσω από εκεί που το πήρανε. Που λέμε συνήθως, ας δεν το θέλουμε αυτό τώρα, να το γυρίσεις πίσω. Γύρω στα 5-6 χρόνια εκεί το παιδάκι αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Αυτός είναι ο ρεαλισμός που κατακτάται σε αυτό το στάδιο, αλλά προς το τέλος του σταδίου. Σε αυτό το στάδιο κυριαρχεί ο ανιμισμός. Τι είναι αυτό δηλαδή? Τα παιδάκια μας από 2 ετών μέχρι 7 τείνουν να δίνουν ζωή στα πάντα. Νομίζουν ότι όλα τα αρκουδάκια τους, τα παιχνίδια τους κτλ. Είναι ζωντανά, όπως είμαστε κι εμείς. Ας πούμε, αν δουν ένα κολλιέ της μαμάς έτσι μπερδεμένο και μετά το ξεμπερδέψουν, το δουν ξεμπερδεμένο, θα πούνε ότι το κολλιέ ήθελε να τεντωθεί. Εξαντλήφθηκε. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι αντικείμενο και ότι ό,τι κάνει εξαρτάται από εμάς. Πώς εξελίσσεται όμως τώρα ο ανιμισμός? Στην αρχή, σχεδόν όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν έχουν ζωή και συνείδηση, δηλαδή δρούνε μόνα τους. Έπειτα, περιορίζονται στο ότι μόνο τα αντικείμενα που κινούνται έχουν ζωή. Δηλαδή, το σκυλάκι τους, αυτό που έχουν τα περισσότερα παιδάκια, που εμένα τηλεκοντρόλ περπατάει, αυτό μπορούν κάλλιστα να θεωρήσουν ότι έχει ζωή, γιατί αυτό κινείται. Ή μια μπάλα που θα την πετάξεις και θα κινηθεί και η μπάλα. Κινείται, επομένως και η μπάλα έχει ζωή. Το επόμενο βήμα είναι να αντιληφθούν, να θεωρήσουν ότι μόνο ό,τι εκδηλώνει αυθόρμητες κινήσεις έχει ζωή. Δηλαδή η μπάλα που εγώ θα την πετάξω και θα κινηθεί, δεν έχει, αλλά το σκυλάκι συνεχίζουν να το θεωρούν ζωντανό, γιατί ορίστε να περπατάει μόνο του. Και το τελευταίο στάδιο του ανιμισμού είναι ότι μόνο ό,τι υπάρχει στον κόσμο των ζώων έχει ζωή. Δηλαδή οι άνθρωποι και τα ζώα το κατακτούν αυτό πάλι προς το τέλος του σταδίου. Το τρίτο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι η τεχνητοποίηση, δηλαδή τα παιδάκια αντιλαμβάνονται βέβαια τον κόσμο γύρω τους έξω από αυτά, αλλά δεν μπορούν να αντιληφθούν φαινόμενα όπως γιατί βγαίνει ο ήλιος το πρωί, γιατί βγαίνει το φεγγάρι τη νύχτα. Και τα μεταφέρουν στον κόσμο των ανθρώπων, ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο εξαρτάται από τους ανθρώπους. Ας πούμε, γιατί βγαίνει ο ήλιος το πρωί? Για να ξυπνήσουμε. Γιατί βγαίνει το φεγγάρι τη νύχτα? Για να κοιμηθούμε. Δηλαδή όλα εξαρτώνται από μας. Τεχνητοποίηση υπάρχει σε όλο αυτό το στάδιο από 2 μέχρι 7 ετών, αλλά γύρω στα 9 έτη, δηλαδή αρκετά αργότερα, συνειδητοποιούν ότι κάποια φαινόμενα, κάποιες πράξεις δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον κόσμο των ανθρώπων και λειτουργούν ανεξάρτητα. Τελευταίο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου από τα 2 μέχρι τα 7 έτη είναι ο μεταγωγικός συλλογισμός. Δηλαδή των παιδιών η σκέψη προχωρά από το ειδικό στο ειδικό, όχι από το ειδικό στο γενικό, όπως κάνει τον ενηλίκων. Δηλαδή οι αιτιολογίες τους μπορεί να είναι: ο ήλιος δεν θα πέσει γιατί είναι ζεστός. Το ότι ο ήλιος δεν θα πέσει και ότι το είναι ζεστός είναι δύο ειδικά χαρακτηριστικά του ήλιου. Στο ότι δεν θα πέσει είναι μια άλλη εξήγηση γιατί δεν θα πέσει, που τα παιδάκια μας δεν μπορούν να αντιληφθούν ακόμα. Οπότε προσπαθούν με τις ιδιότητες που γνωρίζουν για ένα αντικείμενο να εξηγήσουν κάποια πράγματα. Ή ο ήλιος δεν θα πέσει γιατί είναι κίτρινος. Δηλαδή βλέπουν τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου και προσπαθούν με αυτά να εξηγήσουν και να κινηθούν. Για το τελευταίο χαρακτηριστικό, νομίζω πριν είπα το τελευταίο, αυτό είναι το τελευταίο. Είναι η μη αντιστρεψιμότητα. Δηλαδή τα παιδάκια από 2 μέχρι 7 μπορούν να μας πούνε ότι 2 και 2 κάνει 4. Μπορούν να μας πούνε 4 πλην 2 πόσο κάνει. Μπορούν να πάρουν 2 ποτήρια και να χύσουν
το περιεχόμενο του ενός στο άλλο, ας πούμε ότι είναι ένα κοντόχοντρο και ένα ψηλόλινο ποτήρι. Μπορούν να πάρουν και να ρίξουν το περιεχόμενο του ενός στο άλλο, αλλά δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το μείγμα συνεχίζει να είναι το ίδιο. Ότι άμα το ξαναρίξω πίσω, δηλαδή, αντιστρεψιμότητα, θα είναι πάλι το ίδιο αυτό που έριξα. Οπότε δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Πάμε όμως να δούμε τώρα, σε αυτή την περίοδο, από τα 2 μέχρι 7 έτη, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδάκια μας να εξελιχθούν, να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, ναι, και τις δυνατότητές τους. Τα παιδάκια αυτή τη περίοδου, η οποία λέγεται προλογική, δεν σας το είπα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και καμία σημασία, μπορούν να μιμηθούν κάτι που είδαν. Δηλαδή, αν πάνε στο ζωολογικό κήπο, μπορούν αργότερα επιστρέφοντας στο σπίτι να μιμηθούν κάποιο ζώο που είδαν. Οπότε, τα παιδάκια αυτή τη περίοδου αρέσκονται πάρα πολύ να παίζουν στα παιχνίδια μίμησης και τους βοηθάνε να μάθουν και να συγκρατήσουν πληροφορίες για τον κόσμο γύρω τους. Διότι, άμα εμείς πάμε στο ζωολογικό κήπο, πάμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε μια εκδρομή με το τρένο, γυρίσουμε σπίτι και παίξουμε ως παιχνίδι μίμησης στο σταθμό του τρένου, το σούπερ μάρκετ, κάνουμε το ζώο από το ζωολογικό κήπο, το παιδάκι μαθαίνει και συγκρατεί καλύτερα τις πληροφορίες από τον κόσμο γύρω του. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά αυτής της ηλικίας να ζωγραφίζουν, γιατί στην καλλιτεχνική τους δημιουργία αντανακλάται το επίπεδο της σκέψης τους. Δηλαδή, βλέποντάς τα να ζωγραφίζουμε, μπορούμε να δούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους, τι αναπαράσταση ζωγραφίζουν, σε τι επίπεδο βρίσκεται η σκέψη τους, πόσο ρεαλιστικό, πόσο μη ρεαλιστικό είναι αυτό που κάνουν, πόσο καλά χειρίζονται τους μαρκαδόρους, που είναι η λεπτή δεξιότητα, το να πιάνεις καλά το μαρκαδόρο και να ζωγραφίζεις. Τα παιδάκια και τους αρέσει και τρελαίνονται να ζωγραφίζουν και τους βοηθάει πάρα πολύ στις δεξιότητές τους και βοηθάει και εμάς τους γονείς να βλέπουμε το επίπεδο της σκέψης τους και της ορίμανσής τους. Πώς οριμάζουν τα παιδάκια, και δεν εννοώ οριμάζουν, γίνονται όριμοι, εννοώ εξελίσσονται. Οπότε αφήστε τα να ζωγραφίσουν, δώστε τα μαρκαδόρους, κυρομπογιές, νερομπογιές. Μην σκέφτεστε την ακαταστασία, είναι πάρα πολύ καλό για αυτά και τους. Τα παιδάκια μας μπορούν, είπαμε, να μιμηθούν, μπορούν να παραστήσουν ωραίες εικόνες, να δουν το ζωάκι στο ζωολογικό κήπο και να γυρίσουν σπίτι και να το κάνουν. Τι δεν μπορούν να κάνουν? Να προβλέψουν μια αλλαγή ή να αλλάξουν το τέλος. Δηλαδή, άμα τους διαβάσουμε ένα βιβλίο και τους ρωτήσουμε πώς θα μπορούσε να είναι το τέλος, τα παιδάκια αυτής της ηλικίας δεν μπορούν να σου πούνε ένα διαφορετικό τέλος, γιατί έτσι είναι. Ούτε μπορούν να προβλέψουν τι θα γινόταν αν, τι θα γινόταν αν δεν είχε βρέξει, τι θα γινόταν αν δεν είχε σπάσει αυτό το αντικείμενο. Δεν μπορούν να το προβλέψουν αυτό. Όμως καλό είναι να τους δίνουμε ερεθίσματα με διαφορετικές λύσεις. Υπάρχει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι τα 88 τολμαδάκια. Είναι παραμύθια, πολλά πολλά πολλά. Αυτό το βιβλίο δεν διαβάζεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε κάθε σελίδα ρωτάει το παιδάκι τι θέλει να γίνει παρακάτω. Και ανάλογα με την ερώτηση, με την απάντηση του παιδιού, εξελίσσεται η ιστορία. Οπότε το παιδάκι σε διαφορετικές φάσεις που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο μπορεί να δώσει διαφορετικές απαντήσεις και να εξελιχθεί διαφορετικά η ιστορία. Αυτό το πράγμα ενισχύει πάρα πάρα πολύ την σκέψη τους, τους βοηθάει την υποθετική τους σκέψη. Και το τελευταίο είναι η γλώσσα. Τα παιδάκια μας αρχίζουν να μιλάνε, να συγκροτούν προτάσεις και να μπορούν να συνεννοηθούν. Πρέπει να τους δίνουμε πάρα 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 πολλά ερεθίσματα να μιλούν. Όχι μόνο με συνομιλικούς τους, όχι μόνο με τους γονείς, αλλά γενικότερα και με ενηλίκους, με τα παιδάκια στην παιδική χαρά, με μικρότερα παιδάκια. Να μιλάμε μαζί τους όταν παίζουμε με τις κούκλες, να μιλάμε με τα παιχνίδια τους, γαντοκούκλες πως λέγονται, να τους κάνουμε αναπαραστάσεις, να χρησιμοποιούμε λέξεις που δεν τα χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητά μας, μέσα από βιβλία. Όσο περισσότερο μιλάμε στα παιδιά, τόσο περισσότερο ενθαρρύνουμε το λόγο τους και βοηθάμε στην αναπαραγωγή του. Αυτά ήταν από μένα σε αυτό το βίντεο. Σας φιλώ πάρα πολύ. Μουα, μουα, μουα. Λέμε στο επόμενο Bibidi Bobidi Tube.